Λοιπόν. Είμαστε δεμένοι συναισθηματικά, Ευάκη, και μαζί σου. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό και εγώ σήμερα σας έχω φέρει. Για να δω τι έχεις φέρει. Να πούμε για την υπομονή. Διότι μαζί μου πρέπει να έχει την υπομονή, καταλάβετε. Γενικότερα είναι μια αρετή που πρέπει να την καλλιεργήσουμε. Αν δεν το έχουμε κάνει από μικρή ηλικία, κάπως δεν ξέρω αν μεγαλύτερη μπορούμε τώρα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Είναι μια φυσική διαδικασία. Δηλαδή, όσο εξελίσσεται ο άνθρωπος, την υπομονή λίγο πολύ θα την υιοθετήσει, θα την αφομοιώσει. Ναι. Στο μυαλό, στη σκέψη κτλ. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε για να έρθει πολύ πιο γρήγορα αυτή η αφομοίωση. Πολύ πιο γρήγορα το αίσθημα της υπομονής να μεστώσει και να ριζώσει μέσα μας και ειδικά στα μικρά παιδιά. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς οι γονείς, ένα παιδί δεν μπορεί να περιμένει, είναι ανυπόμονο, τι του λέμε? Την ώρα εκείνη λοιπόν που το παιδί αυτό θέλει οπωσδήποτε κάτι, που είναι πάρα πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο, το να ζητάνε κάτι και να το θέλουν εκείνη τη στιγμή, το τώρα δηλαδή. Οι γονείς θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να βρίσκουν τρόπους να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Με ήρεμο τρόπο πάντα, όπως έχουμε πει, σωστά, του εξηγούμε του παιδιού για ποιο λόγο αυτό που θέλει δεν μπορεί να το έχει τη δεδομένη στιγμή. Και όχι απλά με εκφράσεις όχι, μην. Όχι, μην. Λανθασμένες είναι αυτές, το έχουμε ξαναπεί. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, επειδή η υπομονή είναι αρετή. Έτσι, είναι και κάτι. Και τα όρια της. Και εγώ ζηλεύω τους υπομονετικούς ανθρώπους. Είμαι ανυπόμονη. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν το έχω ούτε λίγο. Οπότε με μεγάλη προσοχή σε παρακολουθώ εγώ σήμερα. Ο άντρας, ας πούμε, είναι το τέρας της υπομονής. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρα. Νομίζω είναι. Κάπως θα συμφωνήσω από εκείνη την πλευρά κι εγώ. Νομίζω αναπερίσταση και αναπερίπτωση πλέον εμείς οι ενήλικες διατηρούμε την υπομονή μας ή όχι. Ένας σόφρον ενήλικας εννοώ. Εντάξει, ίσως είτε όχι είτε δεν το έχει. Η υπομονή έχει πάρα πολλές πτυχές, όπως όλοι ξέρουμε, και είναι ουσιαστικά μια δύναμη για τον άνθρωπο να την έχει και για το μικρό παιδί. Γιατί σου δίνει την δύναμη αυτή να ταπεξέλθει σε όλες τις αντικσότητες που μπορεί να έρθουν, στις δυσκολίες, σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας και να μας ρίχνουν έτσι το ηθικό. Είναι επίσης ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο βοηθάει στο να μην είμαστε πάρα πολύ παρορμητικοί και βιαστικοί. Είτε στις αποφάσεις, κάτι αντίθετο από μένα, και εμένα, είτε και στις αποφάσεις που παίρνουμε, είτε στις κινήσεις γενικώς που κάνουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει στα παιδιά μας να το μαθαίνουμε από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Την αξία του να είσαι υπομονετικός. Οπότε χρησιμοποιούμε στα παιδιά τη λέξη «περίμενε». Πώς θα γίνει αυτό? Είμαστε στο σούπερ μάρκετ. Εδώ τώρα έχουμε και μία αλληλεπίδραση με το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι άρρηκτο με το κομμάτι της υπομονής. Το παιδί δεν μπορεί να περιμένει γιατί νιώθει την ανάγκη συναισθηματικά το να αποκτήσει αυτό που θέλει. Πώς το κρατάς, πώς το χαλιναγωγείς το παιδί εκείνη. Γιατί τα παιδιά, ειδικά τα μικρότερα, γιατί όπως είπατε. Όχι, θέλω το παράδειγμα. Το παράδειγμα, ναι, θα σου πω, είμαστε στο σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ παρορμητικά και θέλουν πάντα τη δεδομένη στιγμή αυτό που θέλουν. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν, το εξηγούμε, το βάζουμε στη σειρά, να περιμένει. Αυτό καλλιεργεί σιγά σιγά την υπομονή του. Ότι πρέπει να περιμένουμε τη για σειρά, να πάρουμε αυτό που θέλουμε του σούπερ μάρκετ, στη σειρά. Δεν μπορούμε εμείς να προηγηθούμε, ας πούμε, έναντι των άλλων που περιμένουν στην ουρά. Ή για παράδειγμα, όταν θέλει κάτι, προσπαθούμε να αυξήσουμε το χρόνο που μεσολαβεί από αυτό που ζητάει μέχρι να το κάνουμε εμείς πράξη. Αυτό σιγά σιγά καλλιεργεί την υπομονή του. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σας ζητάει μία σοκολάτα, ένα μπισκότο, μπορείς να του πεις ότι μπορείς να φας τώρα ένα μπισκότο, αλλά αν περιμένεις 5 λεπτά. Τα υπόλοιπα εγώ. Όχι. Θα τα μοιραστούμε με μαμά. Αλλά αν περιμένεις 5 λεπτά να τελειώσω τη δουλειά μου, θα φας 2. Το παιδί θα μπει στη διαδικασία λοιπόν να περιμένει. Ωραίο το γιατί. Θέλει. Ναι. Τα λέμε και γιατί θα θέλει. Θα γιατί θα θέλει περισσότερο. Ωραίο. Σίγουρα θα θέλει να φάει, ας πούμε, περισσότερα μπισκοτάκια. Οπότε με το να του το πούμε αυτό, έχουμε καλλιεργήσει σιγά σιγά την υπομονή του. Βασικά την αξία του περίμενε. Ότι όλα θα γίνουν, αλλά περίμενε. Μην βιάζεσαι. Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τη λέξη περίμενε, να εξηγούμε στα παιδιά συχνά ότι δεν μπορούν να τα έχουν όλα. Μην σπέφτετε λοιπόν να ικανοποιείτε τις επιθυμίες τους κάθε φορά που σας το ζητούν. Δηλαδή, αν σας πει «Μαμά, θέλω τώρα να μου φτιάξεις αυτό το φαγητό. Θέλω αυτή την ωραία ομελέτα που είδα στην τηλεόραση». Οχ, οχ, οχ. Θα περιμένεις. Ανάβουμε και φωτιά καμιά φορά. Θα περιμένεις, γιατί αυτή τη στιγμή η μαμά ή ο μπαμπάς έχει μία δουλειά. Mm-hmm. Μόλις τελειώσω το μπάνιο μου, μόλις τελειώσω αυτό που κάνω, θα στη φτιάξω.
Βέβαια, θα μου πείτε πώς κρατάμε το παιδί εκείνη την ώρα που θα λέει το μα τώρα το θέλω. Ορίεται, τώρα το να θέλω. Να φωνάζει, να χτυπιέται. Μπορούμε να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα, πώς μπορείς να με συμβουλέψεις. Ναι. Το ζήσαμε τώρα για το Σαββατοκύριακο. Όταν το παιδί, το φαγητό, που το φαγητό είναι κάτι εύκαιρο, λίγο στο ψυγείο, λίγο στο ντουλάπι, λίγο η γιαγιά. Θα συμβάλλει. Όταν το παιδί θέλει πάρα πολύ να πάει σε διάφορες παραστάσεις, όταν θέλει να πάει σε κινηματογράφο, όταν θέλει να πάει σε εξωσχολικές δραστηριότητες γενικότερα. Μπορεί ο γονιός να μην μπορεί σήμερα, μπορεί να μπορεί μεθαύριο. Μπορεί να μην ανταπεξέλθει και οικονομικά σε όλα αυτά ταυτόχρονα. Είναι και αυτό, δηλαδή και το οικονομικό συνδυάζεται μέσα σε όλα αυτά. Βέβαια, πάντα. Ουσιαστικά και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι θα πρέπει να διαλέξει. Πολλές φορές είναι σωστό να δίνουμε στο παιδί. Είναι καλό να δίνουμε στο παιδί να διαλέξει λίγα πράγματα. Και εμένα ο γιος μου ήθελε να πάει και παράσταση Καραγκιόζη, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο και στο σινεμά. Και του εξηγήσαμε ότι Κωνσταντίνο. Και πήγε στα δύο. Παραλίγο βέβαια ο Κωνσταντίνος να πάει και στα δύο, να το πούμε αυτό. Του εξηγήσαμε ότι Κωνσταντίνα δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Γιατί και η μαμά με τον μπαμπά θέλουν λίγο χρόνο για εκείνους. Δηλαδή δεν μπορείς και το πρωί να σε πάμε στην παράσταση του Καραγκιόζη και το απόγευμα στο σινεμά και διάλεξε. Τι θες από τα δύο? Θέλω σινεμά με τους φίλους μου. Ωραία, θα πας σινεμά με τους φίλους. Έκανε λοιπόν υπομονή και περίμενε να έρθει η Κυριακή να πάει να δει με τους φίλους του την ταινία που ήθελε. Δεν είναι κακό να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που μας δουν τα παιδιά και ούτε είναι κακό να τους το πούμε και να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς ότι δεν χρειάζεται να νιώθουν ενοχές. Επειδή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν ή δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Το οικονομικό κομμάτι, όταν ο γονιός δεν έχει χρήματα, νομίζω δεν πρέπει να πει στο παιδί. Δύσκολα θα του το πει και δεν πρέπει να το πει, θεωρώ. Ότι δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε αυτό. Πρέπει να βρούμε πάντα έναν τρόπο να καλύψουμε την αδυναμία που πρέπει να είναι το οικονομικό. Δεν θα πούμε αυτό, αλλά μπορούμε όμως ακόμα και στο κομμάτι του να καλλιεργήσουμε στο παιδί μας την υπομονή, να του εξηγήσουμε ότι δεν μπορεί να τα έχει όλα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το παιδί να κατακτήσει την έννοια του χρόνου. Πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν το χρόνο, δηλαδή τους λες θα έρθω σε δύο λεπτά. Και σου λέει πέρασαν τα δύο λεπτά. Ναι. Μαμά πέρασαν δύο λεπτά και να έχουν περάσει δύο δευτερόλεπτα. Και έλασε να το εξηγήσεις τώρα του παιδιού. Τι έχω κάνει λοιπόν εγώ. Πολλές φορές που ο Κωνσταντίνος βιάζεται ή δεν μπορεί, μου λέει μαμά θέλω να παίξω λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα να παίξω. Κωνσταντίνε, του βάζω λοιπόν χρονόμετρο στο κινητό μου, αντίστροφη μέτρηση, δύο λεπτά. Έχεις δύο λεπτά μέχρι να κάνεις αυτό. Και όντως αυτό δουλεύει πάρα πολύ, γιατί τον βοηθάει να αντιληφθεί την έννοια του χρόνου. Επίσης, τα μεγαλύτερα παιδιά, ένα ρολόι, είτε στον τοίχο είτε στο χεράκι τους, θα τα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να γνωρίζουν πότε θα έρθει αυτό που επιθυμούν. Δηλαδή, αν τους πούμε ότι σε μισή ώρα θα βγούμε να παίξουμε, ας πούμε, στο πάρκο, μα πότε θα πέρασε μισή ώρα? Έχουν περάσει δύο δευτερόλεπτα. Η ζωή μου είναι αυτή τώρα, εγώ είμαι έτσι. Ναι, εγώ με το γιο μου τσακώνομαι για τους δείχτες. Γιατί του λέω όταν φτάσει στο 5 και μετά πιάνει τον άλλο δείχτη που είναι πιο μακριά και λέει δεν έχει πάει ακόμα στο 5. Πάει σε ώρες, δεν πάει σε λεπτά. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πανέξυπνα. Απλά όχι, ωραίο το τρικάκι αυτό με την αντίστροφη μέτρηση. Βέβαια. Τρέχει στο στίβο το παιδί. Είναι σε αντίστροφη μέτρηση, σε ένα λογικό διάστημα και φυσικά το ρολόι για να κατανοήσουν πιο καλά την έννοια του χρόνου. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε κάτι να κάνουμε στο μεσοδιάστημα. Αν δηλαδή πείτε στο παιδί σας ότι έχουμε μισή ώρα μέχρι να κάνουμε αυτό, αυτό το οποίο ζητάς, πρέπει σε αυτή τη μισή ώρα εσείς κάπως να το απασχολήσετε. Είτε με κάποιο παιχνίδι που θα βρείτε, παρατηρητικότητας για παράδειγμα, που και αυτά καλλιεργούν πάρα πολύ την υπομονή. Όπως ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας είναι καθώς περπατάτε στον δρόμο, να του πείτε πόσα κόκκινα πράγματα βλέπεις καθώς περπατάς. Ή πόσα αυτοκίνητα έχουν για παράδειγμα αυτό το γράμμα, αν είναι μεγαλύτερα παιδιά. Αυτή είναι μια άσκηση που εξασκεί τα παιδιά όχι μόνο στην παρατηρητικότητά τους, αλλά και στην υπομονή τους. Διότι κάνουν αυτό μέχρι να φτάσουν σε αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Από εκεί και πέρα, η ενασχόληση με το σκάκι, έτσι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά καλλιεργεί την υπομονή στα παιδιά, γιατί πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους για να ξεκινήσουν να παίζουν και γενικότερα με τα επιτραπέζια παιχνίδια. Αν θέλετε λοιπόν να καλλιεργήσετε την υπομονή στα παιδιά σας, παίξτε πιο συχνά επιτραπέζια. Το γεγονός ότι πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους, ότι είναι άλλα 4-5 άτομα που μπορεί να παίζουν σε αυτό το επιτραπέζιο και προηγούνται και δεν έχουν το δικαίωμα, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτός ο κανόνας, να προσπεράσουν, ας πούμε, και να παίξουν εκείνα πρώτα, σιγά σιγά θα κατανοήσουν ότι είναι καλό να περιμένουν. Επίσης και μια παρτίδα στο σκάκι, για παράδειγμα, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο από μία ώρα. Οπότε εκεί ειλικρινά έρχεσαι τώρα και αναπτύσσει περισσότερο το κομμάτι της υπομονής και μαθαίνουν και τα ίδια ότι πρέπει να περιμένουν για να έρθει η δική τους στιγμή. Άλλες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά είναι οι πολεμικές τέχνες και αυτές καλλιεργούν πάρα πολύ την υπομονή τους. Η κυπουρική,
γιατί η κυπουρική, ας πούμε, αυτό, να αποτίσουμε το βασιλικό που έχουμε στο σπίτι μας, να αποτίσουμε το δέντρο στην αυλή μας, το να φυτέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία, να φροντίσουμε ένα φυτό καθημερινά και αυτό τους δείχνει την υπομονή, γιατί και το φυτό δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα το φυτεύεις, για παράδειγμα, και αύριο έχει γίνει δέντρο. Οπότε, αυτό θα ήταν ουτοπικό σενάριο. Θέλω να πω ότι και αυτό ακόμα, με το να βλέπουν μέρα-μέρα πώς μεγαλώνει το φυτό, με το να παρατηρούν την, και να κάνουν καθημερινά αυτή τη δραστηριότητα και να τα φροντίζουν, τους δείχνει ότι τελικά όλα τα πράγματα χρειάζονται υπομονή. Και αν έχουμε υπομονή, σιγά-σιγά μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στη ζωή μας. Και όλα τα επιτεύγματα, όπως ξέρουμε, χρειάζονται υπομονή για να γίνει. Άρα για τους αρέσει πολύ όταν καλλιεργηθεί τελικά το κομμάτι της υπομονής μετέπειτα, τους αρέσει πολύ εκείνη η φάση. Τους αρέσει πάρα πολύ εκείνη η φάση. Γιατί τους άρεσε και η προηγούμενη που ήταν ανυπόμονα. Ναι. Και συνήθως οι γονείς πέφταμε στη λούμπα, δηλαδή να τους κάνουμε. Ναι, αλλά έχουμε πει ότι στο ενδιάμεσο υπάρχει και αυτή η ορίμανση του παιδιού. Αλλιώς συμπεριφέρεται ένα παιδί στα 2 του, στα 3 του, που θα επιμείνει, γιατί απλά είναι παρορμητικό και αυτό ξέρει να κάνει. Και αλλιώς ένα παιδί που είναι 6, 7, 8 χρονών. Όσο λοιπόν περνούν τα χρόνια, τα παιδιά καταλαβαίνουν την αξία της υπομονής, καταλαβαίνουν την αξία του ότι ίσως όταν περιμένω κάτι να γίνει, θα γίνει και καλύτερα, θα γίνει και πιο σωστά. Θα γίνει ίσως προς όφελός μου. Και σίγουρα θα το πετύχω. Σίγουρα θα είναι ένας στόχος ο οποίος θα το ζητήσω και μπορώ να περιμένω στα αυγά μου, που λέει ο λόγος. Και όταν αυτό θα γίνει, θα γίνει σίγουρα. Θα γίνει, γιατί θα έχω υπομονή να περιμένω να έρθει αυτή η στιγμή. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί δείχνουν και οι έρευνες ότι παιδιά στα οποία έχει καλλιεργηθεί η υπομονή τους από μικρή ηλικία είναι και πολύ καλύτερα στο κομμάτι των μαθημάτων, στο κομμάτι της σχολικής τους επίδοσης, γιατί έχουν την υπομονή και να κάτσουν να κάνουν τα μαθήματά τους. Και να κάτσουν να διαβάσουν με διαφορετικό τρόπο. Οπότε ένα παιδί που είναι ανυπόμονο και θέλει όλα να γίνονται πολύ πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά, και έχει αυτό το αίσθημα της ανυπομονησίας και δεν μπορεί να αυτοκυριαρχηθεί, ας πούμε. Τι πήγε λάθος με εμάς, είναι η ερώτησή μου. Γιατί πραγματικά σκέφτομαι ότι ακόμα και αν οι γονείς έχουν μπει στη διαδικασία πραγματικά να καλλιεργήσουν στο παιδί τους την υπομονή, υπάρχει περίπτωση το παιδί αυτό να παρεκκλίνει από αυτόν τον δρόμο? Οι πληροφορίες δηλαδή αυτές που θα θέλει η μαμά και που πας να του περάσουν τελικά να μην τον νοιάζουν ιδιαίτερα? Πιστεύω ότι όταν ο γονιός βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει με το παιδί του σωστά, ακόμα και αν αυτά τα λόγια, κάποια στιγμή δεν τα κατανοεί, σε δεύτερο χρόνο θα τα κατανοήσει και θα τα κάνει πράξη. Κατάλαβα. Οπότε η υπομονή είναι αρετή και πρέπει να έχουμε και εμείς οι ίδιοι γονείς υπομονή για να τη δείχνουμε και στα παιδιά. Μα δεν γίνεται και αλλιώς. Αν δεν έχετε η ίδια υπομονή, δεν μπορεί το παιδί να πάρει το καλό παράδειγμα και να συνειδητοποιήσει ότι είναι πρέπει δύσκολο. Και εγώ να είμαι υπομονετικό παιδί. Είναι δύσκολο. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολη αυτή η διαδικασία να έχει υπομονή με ένα παιδί. Παιδιά, στην πράξη είναι δύσκολο τώρα αυτό που συζητάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τουλάχιστον δίνουμε τους οδηγούς, τις κατευθυντήριες, για να προσπαθήσουμε εμείς οι γονείς να αλλάξει το παιδί μας και εξελικτικά πλέον να διαμορφωθεί σωστά, ορθά, όπως πρέπει να διαμορφωθεί και να μην είναι σαν αυτά που λέμε. Μα τι σπαστικό που είναι αυτό το πράγμα, σταμάτα δηλαδή, θα το είπαμε, μεθαύριο. Θα το κάνουμε. Αργότερα. Να καταλαβαίνει. Αν όμως του βάλεις παιδιά με συνέστηση αυτό. Αν όμως του βάλεις ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ή του δείξεις ότι, δες, σήμερα είναι για παράδειγμα Δευτέρα, αυτή είναι η Δευτέρα. Στο χαρτί που βλέπω. Αύριο είναι Τρίτη, Τετάρτη και του βάλεις ένα τίκ. Ούτε Σαββατοκύριακο θα ψάχνει. Ότι τότε θα κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Σιγά σιγά. Πολύ υπομονή πέντε μέρες, ρε Εύη, τώρα. Εντάξει, και εγώ δεν θα μπορούσα να περιμένω. Θα ρωτήσω ο γιος μου πόσες μέρες. Τα Χριστούγεννα του. Όχι. Πόσες μέρες μεσολαβούν από τη Δευτέρα που είναι σήμερα μέχρι το Σάββατο. Δεν του ήρθε κεφαλικό τότε. Σέβγαζε 6 και λέω, ωραία, Γρηγόρη είναι λιγότερες, του λέω. Για να χαρεί περισσότερο. Είναι λιγότερο, δεν μέτρησες καλά. Τι του έχεις τάξει για το Σάββατο, μάλλον. Ξέρω ότι Σαββατοκύριακο είναι χρόνος που περνάει με τη μαμά και τον μπαμπά. Έχουμε πει χωριό, χωράφι, να δούμε τις σελίτσες, να πάμε να δούμε. Άρα λοιπόν κάθε μέρα από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, Γρηγόρη, περίμενε. Μία μέρα ακόμα θα σβήνετε. Κάθε μέρα θα σβήνετε 4, μία μέρα. 3, θα σβήνετε μία 2, μέρα. 2, 1, και πάμε αύριο είναι Σάββατο. Εύη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Εύα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. See you tomorrow. Ναι, tomorrow με άλλο θέμα. Με άλλο, διάλεξε ό,τι θέλεις και θα συζητήσουμε όλα.